Η σημερινή μας σύσκεψη δεν μπορεί να μην ξεκινήσει από τις επικίνδυνες εξελίξεις που εμπλέκουν το λαό μας και τους άλλους λαούς και των άλλων χωρών στις πολεμικές μηχανές των υπεριαλιστών. Και από αυτό το βήμα καταδικάζουμε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Εισβολή που ήταν τυπικά η έναρξη ενός πολέμου που με διάφορες μορφές κρατούσε χρόνια, μαζεύοντας πάρα πολύ έφεκτο υλικό. Εισβολή η οποία είναι αποτέλεσμα σκληρού ανταγωνισμού ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων κάθε χώρας, για το ποιος θα έχει το μεγαλύτερο έλεγχο στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, πρώτων υλών κτλ. Η προσπάθεια για πάνω από 30 χρόνια να οπλίζουν με μίσος τον έναν λαό απέναντι στον άλλον, λαός που ζούσαν για δεκαετίες αδερφωμένοι, φανερώνει ότι το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα δεν διστάζει να τους οπλίζει και να τους βάζει να αλληλοεξοδοθούν για να συνεχίσουν να μετρούν τα κέρδη τους μια χούφτα πολυεθνικές. Η πολεμική αντιπαράθεση στην Ουκρανία όμως δεν αφορά μόνο τους δύο λαούς. Αφορά όλους τους λαούς, την εργατική τάξη όλου του κόσμου, γιατί οι αιτίες που αιματοκύλησαν και δολοφονούν τους λαούς στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, κρύβονται και σήμερα πίσω από την απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από αυτό εδώ το βήμα λέμε ότι τώρα χρειάζεται από τους εργαζόμενους δράση, οργάνωση και ετοιμότητα να κάνουν στην άκρη τα ψεύτικα διλήμματα που κάθε φορά αλλάζουν μορφή, αλλά στόχο έχουν τον εμπλοκισμό μας. Σήμερα μας καλούν να διαλέξουμε τη δημοκρατική σε εισαγωγικά πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ και όχι τη δολοφονική μηχανή του Πούτιν. Πρόσφατα μας έλεγαν να στηρίξουμε την πράσινη οικονομία και όχι το μοντέλο που υπήρχε ως τώρα. Προχθές μας λέγανε να βάλουμε πλάτη στις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, κόντρα στις παροχημένες εργασιακές σχέσεις που υπήρχαν, στο όνομα να μην έρθει χρεοκοπία. Σε κάθε δίλημα και η λογική του μικρότερου κακού που οδηγεί βέβαια στο μεγαλύτερο. Σε κάθε δίλημα από πίσω κρύβεται του φαΐ τα φέντη και πώς αυτό θα μεγαλώσει και θα αυξηθεί, γι' αυτό καλούν να σκοτώνονται οι λαοί, να θυσιάζουν τις ανάγκες τους στον βωμό των κερδών τους. Τώρα δεν χωράει όμως καμία αναμονή, να μην ξεγελαστούμε από αυτά τα ψεύτικα διλήμματά τους που είναι μακριά από τα δικά μας συμφέροντα. Τώρα να παλέψουμε για τις δικές μας ανάγκες, για τα δικά μας συμφέροντα που δεν χωράνε στα διλήμματά μας, που μας θέτουν και αυτοί. Τώρα πιο καθαρά οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν ότι η εμπλοκή της χώρας μας για λογαριασμό της Ευρωατλαντικής Δολοφονικής Συμμαχίας έχει υπέτειους. Είναι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που έχουν προάγει και αποφασίσει την εγκατάσταση νέων αμερικανοτοϊκών βάσεων στη χώρα μας, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, που έχει μετατραπεί σε κόμβο μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη και βάζει στο στόχαστρο το λαό μας. Ενώ κανείς σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα επηρεαστούν οι εξελίξεις, οι επιθετικές ορέξεις που έχει η Τουρκία για το Αιγαίο και την Κύπρο. Οι λαοί όμως έχουν το δικό τους δρόμο να διανύσουν και όχι να πέσουν στις παγίδες για τα κέρδη των λίγων. Δεν πέρασαν άλλωστε πολλά χρόνια. Έχουμε πείρα από τη χρησιμοποίηση υποδομών για περιεραστικά εγκλήματα στην περιοχή μας, από τον πόλεμο στην Γιουγκοσλαβία, όταν χρησιμοποιήσανε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιήθηκε ο σιδηρόδρομος, οι οδικοί άξονες για τον βομβαρδισμό της γειτονικής χώρας. Πείρα υπάρχει όμως και από την αντιμετώπιση τους, με το λαό της πόλης μας να κάνει προσπάθεια και να καθυστερεί τέτοιες αποστολές, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό σφωνιάδες των λαών». Αυτή η δράση, το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης που δείξαμε και είναι βαθιά αποτυπωμένη στον γειτονικό λαό. Έφερε σοβαρά εμπόδια στους πολεμικούς σχεδιασμούς, δεν νομιμοποίησε στη συνείδηση των εργαζομένων το έγκλημα το οποίο γινόταν. Πείρα όμως έχουμε και πρόσφατα που συνάδελφοί μας στη Θεσσαλονίκη αρνήθηκαν πριν λίγες μέρες να φορτώσουν στρατιωτικό υλικό για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ για την περιοχή της Ουκρανίας. Ο λαός και η εργατική τάξη της χώρας μας δεν πρέπει να διαλέξει ληστή. Συμφέρον του λαού μας είναι να βάλει μπροστά το αίτημα της αυτοεμπλοκής από τους δολοφονικούς σχεδιασμούς, να προτάξει το σύνθημα καμιά συμμετοχή στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να υπάρξει ένα τεράστιο κύμα καταδίκης του υπεριαλιστικού πολέμου και της αυτοεμπλοκής της χώρας μας από αυτόν. Να βγουν ψηφίσματα από όλα τα σωματεία, επιτροπές αγώνα εργαζομένων σε χώρους δουλειάς, μαζικούς φορούς. Αυτό που θα πρέπει να γίνει στη δράση για την προετοιμασία της απεργίας. Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα θα πρέπει να απαιτήσουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο με οποιοδήποτε πρόσχημα και με οποιοδήποτε τρόπο, με πολεμικό υλικό, στρατιωτικά μέσα ή εκστρατευτικό σώμα.
Αυτό είναι συγκεκριμένο και αφορά τους εξής άξονες. Πρώτον, να μην χρησιμοποιηθούν οι ευρωατλαντικές υποδομές από το ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να μην χρησιμοποιηθούν οι υποδομές της περιοχής μας για αυτά τα σχέδια, όπως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ο Σιδηρόδρομος. Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοατοικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Να κλείσει το ανατοϊκό στρατηγείο άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, που είναι το πρώην γάμα στη στρώμα στρατού. Κανένας ένας φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας. Έτσι ούτως ή άλλως υπηρετείται και το πραγματικό σύνθημα για ειρήνη και όχι με τις απαράδεκτες διακηρύξεις της ΓΕΣΕΕ που καλούν όλους τους εργαζόμενους να διαλέξουν ληστή και στην ουσία κλείνουν το μάτι στη μία πλευρά των εκμεταλλευτών. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο πόλεμος ρίχνει λάδι στη φωτιά της ήδη άσχημης ζωής που είχαμε. Έρχεται να φουντώσει ακόμα περισσότερο το μεγάλο κύμα ακρίβειας που έχει χτυπήσει ήδη την εργατική λαϊκή οικογένεια. Ήρθε να προσθέσει ακόμα περισσότερα βάρη στο λαϊκό εισόδημα που συρρυκνώνεται αφού το κόστος ζωής ολοένα και μεγαλώνει. Δεν θα πληρώσουμε όμως εμείς με φτώχεια, εξαθλίωση, ανεργία, με διακοπές ρεύματος και δυσβάστερους τους λογαριασμούς, τους πολεμικούς εξοπλισμούς, τα ραφάλ και τις πολεμικές φρεγάτες. Θυμίζουμε πως την ίδια ώρα που ο λαός μας στενάζει, η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει πάνω από 5 δις ευρώ το χρόνο σε εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση της άμυνας της χώρας, αλλά αξιοποιούνται για τη στήριξη των υπερασπιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό τον πόλεμο που η εργατική τάξη πληρώνει με νέες ήδη μεγάλες αυξήσεις σε ενέργεια και άλλα αγαθά, δεν βγαίνουν όμως όλοι χαμένοι. Χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός της χώρας μας. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο, δίνοντας μποναμά στους εφοπλιστές για τη μεταφορά του πανάκριβου υγροποιημένου LNG. Δηλαδή δίνει κέρδη δις εφοπλιστές για τις επόμενες δεκαετίες και πανάκριβο καύσιμο στο λαό. Έχει ευθύνες όμως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έκλεισαν παρέα τις λιγνητικές μονάδες που έδιναν πιο φθηνό ρεύμα στο όνομα της πράσινης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προκλητικό ο άνεργος, ο συνταξιούχος, ο χαμηλόμισθος να πληρώνει φόνο για να μην πεθάνει από το κρύο και ο εφοπλιστής να μην δίνει δεκάρα τσακιστή και στη συνέχεια να βγάζει δις. Τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης για τη βενζίνη δεν φτάνουν για να κινηθεί ούτε λίγα μέτρα ηλεκτρικό πατίνι. Είναι προφανώς για γέλια. Οι συνθήκες που ζούμε όμως μπορούν να αποτυπωθούν από την παροιμία «Ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος». Δεν μας έφτανε η ειρηνική τους ανάπτυξη που μας φότωνε καθημερινά μεγάλα βάσανα, ήρθε και ο πόλεμος για να συνεχίσει ακόμα πιο βία τη φτωχοποίησή μας. Και εδώ αποδεικνύεται πως η υπεριαλιστική τους ειρήνη χωρίζεται με τους πολέμους με ένα τσιγάρο δρόμο. Είναι η άλλη όψη της εκμετάλλευσης των ανταγωνισμών τους με θύμα τους εργαζόμενους και στις δύο περιπτώσεις. Οι εργαζόμενοι, παραδείγματος χάρη στα τρόφιμα, που όλο το προηγούμενο διάστημα δούλευαν με το βασικό μισθό, με φούλε εντατικοποίηση, στο όνομα του να έρθει ανάπτυξη, πάλι θα πληρώσουν όμως και σε αυτές τις συνθήκες του πολέμου το μάρμαρο, με υποχρεωτικές άδειες, με ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση, στο όνομα της μείωση του ενεργειακού κόστου των επιχειρήσεων. Ήδη έχουμε εργοστάσια στην περιοχή που έχουν αναστείλει την παραγωγική διαδικασία και οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Ή αντίστοιχα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στο θαύμα της κερδοφορίας της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, θαύμα βέβαια που στηρίχθηκε στα εξαντλητικά ωράρια, στις απλήρωτες υπερορίες, στα ρημαγμένα δικαιώματα. Τώρα οι ίδιοι εργαζόμενοι ζουν στην ανασφάλεια λόγω των ακυρώσεων των κρατήσεων που έφερε ο πόλεμος, αυτή η εξωστρέφεια που μας ζάλιζαν όλο το προηγούμενο διάστημα σαν λύση για την καλύτερη της ζωής. Οι οικοδόμοι που στην κρίση του 2008 και πιο πριν χάσανε τις δουλειές τους ή είδανε τα μεροκάματά τους να μειώνονται δραματικά, τώρα βλέπουνε το μέλλον ζωφερό, αφού από την αύξηση του κόστου των οικοδομικών υλικών αρχίζει σημαντικά η μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι η κυβέρνηση και η εργοδοσία θα επιδιώξουν να τα φορτώσουν όλα αυτά πάλι στις πλάτες της δικές μας, των εργαζομένων και του λαού. Τα μέτρα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πίσω από την κάλυψη των βασικών λαϊκών αναγκών, από την αντιπετώπιση του μεγάλου κύματος των ανατιμήσεων. Είναι προσανατολισμένα στη στρατηγική του κεφαλαίου στο να μην θυχτεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, σε αντίθεση με τα μέτρα ψίχουλα προς το λαό, αποτελούν πρόκληση τα δεκάδες δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και των αναπτυξιακών νόμων που πάνε κατευθείαν στη διάθεση των επιχειρηματικών ομίλων. Τα μέτρα δεν θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα των χαμηλών μισθών στην Ελλάδα,
αφού κυριαρχούν η υποαπασχόληση και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας που οδηγούν με τον ένα στους τρεις εργαζόμενους να έχει καθαρό μισθό κάτω από 500 ευρώ το μήνα, ενώ την ίδια στιγμή με την ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει μειωθεί ο μέσος μισθός των εργαζομένων κατά 25% την τελευταία δεκαετία. Οι ευθύνες όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τεράστιες, αφού ενίσχυσαν χρόνο με το χρόνο το αντιλαϊκό προστάσιο υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες του προβληματισμού και τις αιτίες του προβλήματος. Είναι αντίστοιχα νέα μέτρα στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενταγμένα και αυτά στη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, της απελευθέρωσης της ενέργειας και στην ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό και αφήνουν τους λαούς Ευρώπης εκτεθειμένους στην ενεργειακή φτώχεια και αυτό στο τεράστιο κύμα της ακρίβειας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, σε όλα αυτά που ζούμε προφανώς και υπάρχει λύση. Είναι ο ανυποχώρητος αγώνας ενάντια στην αιτία των προβλημάτων μας για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Εμείς οι εργάτες μπορούμε να κάνουμε πολλά. Φτάνει να δοκιμάσουμε τη δύναμή μας και την οργάνωσή μας. Γι' αυτό η απεργία στις 6 του Τετάρτου είναι πολύ σημαντική σαν ένα βήμα κλιμάκωσης. Αυτό δείχνει και η πείρα όλου του τελευταίου διαστήματος, τα μεγάλα συλλαλητήρια στις 26 Δευτέρου, που εδώ, όπως και επανειλημμένα, είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, μπήκανε νέες δυνάμεις στη μάχη. Όπως είναι η απεργία των οικοδόμων για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης, οι μεγάλοι αγώνες σε Κόσκο, η Food Λάκκο, Πετρέλα Καβάλας, που όλοι αυτοί δείχνουν τον δρόμο. Μπροστά και στην απεργία, αυτές οι αιστείες αντίστασης πρέπει και μπορούν να ανάψουν ακόμα περισσότερο, να συντονιστούν σε μια μεγάλη φωτιά που θα κάψει την πολιτική τους, που σε περιόδους ειρήνης μας καλεί στις αιτίες για τα κέρδη τους και σε περιόδους πολέμους ακόμα μεγαλύτερες θυσίες, ακόμα και για τη ζωή μας. Βάζουμε μπροστά, συνάδελφοι, τις δικές μας ανάγκες. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση των εργαζομένων. Δεν περιμένουμε εργολάβους λύσεων, κυβερνητικούς μεσίες που δίθεν θα προστατεύσουν τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Δεν αποδεχόμαστε καμία θυσία για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση και στον αγώνα, στον δρόμο διεκδίκησης και ανατροπής. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να παίρνουν μέρος στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς. Η πρόταση σωματείων για υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που παρουσίασε το ΠΑΜΕ είναι σημαντικό εργαλείο με το οποίο πρέπει να κάνουμε άνοιγμα σε χώρους να αποτελέσει βάση συζήτησης και διεκδικήσεων. Παλεύουμε ανάμεσα σε όλα τα άλλα για ουσιαστικές αυξήσεις και όρους δουλειάς ανθρώπινους, την επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας 8,25 ευρώ κατώτερο μεικτό μισθό. Την επαναφορά κατακτήσεων όπως τις τριετίες, την αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης, την κυριακάτικη αργία, την πληρωμή υπεροριών, του 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο και άλλα. Τη γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου εργασίας με 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Για ουσιαστική ανακούφιση από το κύμα της ακρίβειας, γενναία μείωση στο πλαφόν και πλαφόν στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως τα διατροφής, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, μείωση της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 50%, κατάργηση φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια, επιδότηση νοικίου για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε και το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Συνέδριο που έγινε επειδή οι μαχητικές δυνάμεις από σωματεία που είχαν δράσει το προηγούμενο διάστημα έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να γίνει μια πραγματική κουβέντα, να έρθει προβληματισμός και πείρα από τη δράση που αναπτύξανε. Σε αυτές τις συνθήκες οι ταξικές δυνάμεις καταφέρανε να ενισχύσουν τη δύναμή τους, πράγμα που μας γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες. Αποδείχθηκε ότι οι ηγεσίες της ΠΑΣ και ΔΑΚ και ΕΑΚ θέλαν ένα συνέδριο στη Μούγκα. Τους καταλαβαίνουμε βέβαια, γιατί τι να πούνε άλλωστε. Τη δράση τους που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα, την αλλαγή των συσχετισμών που έκαναν μέσα από νοθείες, αφού φέρανε τελευταία μέρα σωματεία ανύπαρκτα που οι αντιπρόσωποι τους δεν ξέραν ούτε καν το σωματείο στο οποίο ανήκουν. Το ότι με ένα στόμα, μια φωνή προχωράνε διατάξεις του Νάμου Χατζηδάκη, αφού με ευθύνη και τη ΠΑΣ και ΔΑΚ και ΕΑΚ υπήρχε ηλεκτρονική ψηφοφορία στο συνέδριο.
τελευταία πράξη του δράματος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, πριν λίγες μέρες σε συνέντευξή του, είπε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στις απεργίες, δεν τις θέλουμε. Αυτά σε ένα από τα μεγαλύτερα βέβαια σωματεία της πόλης μας. Ρωτάμε, αυτές οι δυνάμεις μπορούν να οργανώσουν τη μάχη για την απεργία στις 6 Τετάρτου? Έχει αξία μια σειρά ζωντανά σωματεία να πάνε να γίνουν ακροατήριο σε ομιλητές που λένε τέτοια πράγματα? Έχουν δοκιμαστεί. Δεν παίρνει ο ασθενής γιατριά. Είναι ανίατη η αρρώστια τους και λέγεται υπεράσπιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Και επειδή ακούγονται κάποιες φωνές να λένε ότι τώρα έχει πόλεμο, είναι δύσκολες οι συνθήκες και ας περιμένουμε να τελειώσουν πρώτα όλα αυτά και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Εμείς ένα πράγμα έχουμε μόνο να απαντήσουμε, ότι η αναμονή και η υπομονή μας έχει τελειώσει. Δεν θα πληρώσουμε ξανά εμείς τη χασούρα για τα δικά τους κέρδη. Τα ίδια λέγανε στην κρίση, τα ίδια στον κορονοϊό, τα ίδια σε περιόδους ειρήνη, τα ίδια τώρα και σε περιόδους πολέμου. Να βρουν αλλού λωτοφάγους, εμείς πλέον ξέρουμε τι, πώς και πότε να διεκδικούμε. Δεν είναι αποκομμένοι πάλι ενάντια στον πόλεμο από τον αγώνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η εργατική τάξη και ο λαός. Απλώνουμε το χέρι σε όλα τα σωματεία της πόλης μας, ώστε όλοι μαζί από κοινού να οργανώσουμε την απεργία, να κλιμακώσουμε τη δράση μας. Η επιτυχία της απεργίας θα κριθεί από τη δουλειά που θα κάνουμε. Αναλαμβάνουμε μεγάλες ευθύνες σε αυτές τις συνθήκες. Σε αυτή την κατεύθυνση οι άμεσα συνάδελφοι πρέπει να οργανωθούν. 1. Καλή κουβέντα και συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, να υπάρχει σχέδιο σε επίπεδο κάθε σωματείου. Η επιτυχία της απεργίας θα κριθεί από το τι θα κάνουμε σε κάθε χώρο δουλειάς και με αυτό το πνεύμα να πάρουμε μέτρα για τη δημιουργία απεργιακών επιτροπών. Τώρα σε αυτές τις συνθήκες να μπούμε μπροστά για την οργάνωση και μαζικοποίηση των σωματείων, για τη δημιουργία νέων σωματείων, επιτροπών, αγώνα και άλλα. Δεύτερον, εύστοχο και μεγάλο άνοιγμα στους χώρους από τα σωματεία. Έχουμε πολλά επιχειρήματα που πρέπει να τα δώσουμε απλά και εύστοχα στους συναδέλφους μας. Ετοιμάζουμε καλά την προπαγάνδα μας, το κάθε σωματείο να βγάλει το δικό του υλικό, τα κλαδικά να δούνε υλικά ένα χώρο. Μέσα και έξω από τους χώρους να μπει αφίσα, να ετοιμαστούν πανό. Τρίτον, δεν αφήνουμε συνάδελφοι τίποτα να πέσει κάτω, να δουλέψουμε καλά τα πλαίσια πάλης με αιτήματα του κάθε κλάδου και χώρου. Θέλει καλή εξειδίκευση γιατί υπάρχουν εξελίξεις που επιδρούν στους εργαζόμενους. Τα προβλήματα είναι πολλά, θα μεγαλώσουν κι άλλο τόσο μέσα όσο και έξω από τους χώρους δουλειάς. Παρεμβαίνουμε για το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε εργαζόμενος και η οικογένειά του. Αυτά είναι οι σπίθα άλλωστε που ανάβουν και τη φωτιά. Τέταρτον, προετοιμάζουμε καλά μια σειρά πρωτοβουλίες που μπορούν να δώσουν όθηση για την επιτυχία της απεργίας. Αυτές συνοπτικά είναι η αντιπολεμική συναυλία των φορέων στην Τούμπα στις 33, μέτρα δράσης στις γειτονιές έξω από σούπερ μάρκετ στις 2 Τετάρτου, κινητοποίηση σωματείων έξω από τη ΔΕΗ στις 4 Τετάρτου. Ιδιαίτερη δουλειά μπορούν να κάνουν και τα σωματεία των συνταξιούχων στη βάση αυτού του σχεδιασμού. Πέμπτον, να δώσουμε βάρος στη δημιουργία επιτροπών ενάντια στην ακρίβεια σε επίπεδο γειτονιάς. Αυτές μπορούν και πρέπει να αναπτύξουν πολύμαρτη δράση, όπως μάζεμα υπογραφών, συσκέψεις, παρεμβάσεις, ιδιαίτερα σε καταστήματα της ΔΕΗ που γίνονται διακανονισμοί στα δημοτικά συμβούλια και αλλού. Ιδιαίτερα για τα ζητήματα της ακρίβειας, επικαιροποιούμε το πλαίσιο πάλι στο οποίο το δίνουμε στη δημοσιότητα μέσα και από τη σημερινή μας σύσκεψη. Υπάρχει εδώ πάνω μετά το τέλος επικεφαλής σωματείων και φορέων να περάσουν να πάρουν. Συναδέλφεις και συνάδελφοι, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, έχουμε τη δύναμη, εμείς ούτως ή άλλως κινούμε όλη την παραγωγή, χωρίς εμάς δεν γίνεται τίποτα. Να κάνουμε τη νύχτα μέρα για την επιτυχία της απεργίας, για μας και τα παιδιά και τη ζωή μας. Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση στις 6 Τετάρτου στις 11 στο Άγαλμα Βενιζέλου.